Η κυρία Μιράντα Ξαφά είναι πρώην στέλεχος αυτού που όλοι λέμε στην Ελλάδα δουνουτού και δεν θέλουμε να τα ακούμε. Κυρία Ξαφά, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Είναι, καταρχάς, έχει διαφοροποιηθεί η θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το πρόγραμμα που ακολουθεί η χώρα μετά την νέα κυβέρνηση, μετά την ανάληψη καθηκόντων από την κυβέρνηση Τσίπρα. Όχι, το Ταμείο περιμένει, όπως και οι Ευρωπαίοι περιμένουν, τις θέσεις της κυβέρνησης, τι ακριβώς προτείνει η κυβέρνηση και ως προς το χρέος, αλλά και ως προς το πρόγραμμα το οποίο έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση να φέρει σε πέρας. Βέβαια, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορούσε να είναι πιο διαφορετικό από τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα στο μνημόνιο. Δηλαδή, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ καταργεί τις ιδιωτικοποιήσεις ή τουλάχιστον τις επανεξετάζει. Και θέλει να αυξήσει τη ζήτηση με την αύξηση των ελάχιστων ημερομισθείων, τις συντάξεις κλπ. Το πρόγραμμα του Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντίθετα, θέλει να βελτιώσει την παραγωγική βάση της Ελλάδας, θέλει να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα και να καταστήσει την Ελλάδα ελκυστικό τόπο επενδύσεων και δημιουργίας θέσεων εργασίας. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα καταφέρνει. Η αλήθεια είναι ότι παραδέχονται και λάθη. Πολλαπλασιαστές και όχι η μόνο. Η αλήθεια είναι ότι δεν εφαρμόστηκε το πρόγραμμα. Δεν η αλήθεια είναι πιο ομοίη, μάλλον έτσι όπως το λέτε. Ναι, διότι υπάρχουν ισχυρά συμφέροντα που αντιδρούν σε όλα αυτά. Αυτό όμως που έχει γίνει μέχρι στιγμής είναι να δημιουργήσει πολύ αρνητικές, να έχει πολύ αρνητικές συνέπειες για όλο τον λαό που το έζησε στο πετσί του το πρόγραμμα αυτό. Το Ταμείο από την πρώτη μέρα λέει στις κυβερνήσεις της Ελλάδος εισπράξτε τους φόρους που υπάρχουν και κόψτε τις δαπάνες. Αντί γι' αυτό έχουμε δει ένα μπαράζ νέων φόρων με τελευταίο τον ένφια που είναι και άδικος και εντελώς αδύνατο να εισπραχθεί από ανθρώπους που δεν έχουν το εισόδημα να το πληρώσουν και έχει κάνει οριζόντιες περικοπές σε συντάξεις, σε μισθούς κτλ. Χωρίς να μειώσει το μέγεθος του κράτους, παρά μόνο με αυτούς οι οποίοι παίρνουν σύνταξη, τους οποίους τους πληρώνουμε με μια άλλη μορφή. Οι εξαγγελίες Τσίπρα αυτό ακριβώς λένε ότι θα κάνουν οι υπουργοί του. Δηλαδή θα εισπράξει τους φόρους από αυτούς που πρέπει και θα μειώσει τους άδικους φόρους, αλλά και τις δαπάνες τις κρατικές. Ναι, το να δούμε τι θα μειώσει και τι θα αυξήσει, γιατί ο ένφια είναι ένας υπερβολικά προοδευτικός φόρος που πλήττει κυρίως αυτούς που έχουν μεγάλα ακίνητα σε καλές περιοχές. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ πώς αυτός ο φόρος μπορεί να γίνει πιο προοδευτικός από αυτό που είναι. Αλλά συμφωνώ ότι ο μόνος κοινός τόπος μεταξύ του προγράμματος ΣΥΡΙΖΑ και του Μνημονίου είναι η ίσπραξη των φόρων. Σε αυτό συμφωνούν όλοι. Και αυτό είναι μία βάση από την οποία θα μπορούσαν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Είστε και άνθρωπος της αγοράς, κυρία Ξαφά. Πώς βλέπετε τις πρώτες εξαγγελίες της καινούργιας κυβέρνησης? Γιατί οι αγορές ακολουθούν, γιατί τα χρηματιστήρια ακολουθούν αυτή την πτωτική τάση? Διότι όταν η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι θα σταματήσει τις ιδιωτικοποιήσεις ή θα τις επανεξετάσει, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι αρνητικό. Είδαμε χθες τις εξαγγελίες για τη ΔΕΗ, πώς έριξαν την τιμή της μετοχής πάνω από 10% σε μία μέρα. Η τιμή μιας μετοχής είναι η παρούσα αξία των μελλοντικών κερδών. Άρα η αγορά προεξόπλισε ότι τα κέρδη θα μειωθούν σε μία κρατική ΔΕΗ. Αφού αναφέρεστε στις ιδιωτικοποίησεις, πάμε λίγο στο Λάμπρο Δεμερτζή για να δούμε τι υπόθηκε για το λιμάνι του Πειραιά αλλά και για την Κόσκο Λάμπρο. Καλημέρα, Πόπη. Στον πάγο λοιπόν μπαίνει και η ιδιωτικοποίηση του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας, αφού τα σχέδια για πώληση του 67% από το συνολικό 75% που κατέχει το ελληνικό δημόσιο ακυρώνεται σε μία περίοδο που είχαν ολοκληρωθεί διαδικασίες των προσφορών από τους τρεις ενδιαφερόμενους επενδυτές που ήταν η Κόσκο, η Δανική Μαρίς και η ICT. Εχθές λοιπόν στην τελετή παράδοση παραλαβής ο αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας μίλησε από την άλλη για ανοιχτούς ορίζοντες συνεργασίας με το Πεκίνο. Επισημένοντας δηλαδή πως αποτελεί στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης η ανάπτυξη διακρατικών συμφωνιών με χώρες όπως η Κίνα. Δεν ανέφερε τη λέξη απόφυγε να αποφέρει τη λέξη επαναδιαπραγμάτευση. Ωστόσο αυτό που όλοι συμφωνούν και όλοι λένε στο λιμάνι και στο Υπουργείο Ναυτιλίας είναι ότι πλέον παγώνει ο διαγωνισμός για την πώληση του 67% των μετοχών προκειμένου να δούμε πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Αυτή η κυβέρνηση έρχεται να δικαιώσει την άποψη, την κατατεθειμένη άποψη και την τεκμηριωμένη άποψη της συντριπτικής πλειοψηφίας όχι μόνο των πολιτών αλλά και όλων των φορέων που εμπλέκονται με την Ναυτιλία στον Πειραιά και σε όλη την Ελλάδα.
Οργανικό λιμένα Θεσσαλονίκης και οργανικό λιμένα Πειραιά πρέπει να διατηρηθούν σε μια άλλη θέση. Γιατί αυτό πραγματικά μπορεί να αποτελέσει τη βάση και την προϋπόθεση για μια παραγωγική ανασυγκρότηση, εποφελία και της χώρας μας και του λαού μας και της κοινωνίας μας και της εθνικής οικονομίας. Κύριε Ξαφά, πάντως ακολούθησαν δηλώσεις του κυρίου Δραγασάκη και του κυρίου Βαρουφάκη που ήταν γέφυρες προς τους επενδυτές. Θα καθησυχάσουν τις αγορές οι δηλώσεις αυτές ή θα περάσουμε μία περίοδο αναταράξεων? Μα μόνο το γεγονός ότι βγαίνει ο κάθε υπουργός και μετά βγαίνουν άλλοι υπουργοί και λένε τα αντίθετα είναι πηγή ανησυχίας. Διότι η κυβέρνηση φαίνεται ότι δεν έχει οριστικά κατασταλάξει στο τι ακριβώς θέλει να κάνει. Και ο χρόνος πιέζει. Διότι, όπως ξέρετε, τέλος Φεβρουαρίου λύγει η προθεσμία για το πρόγραμμα του EFSF και θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει παράταση, αν θέλει να έχει το χρόνο να διαπραγματευτεί, ενώ θα μπορούν οι τράπεζες, οι ελληνικές τράπεζες, να αντλήσουν ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Υπό ποιες προϋποθέσεις θα πάρουμε επέκταση σε αυτό το πρόγραμμα του ΕΛΑ? Εάν έχουμε σοβαρή πρόθεση να διαπραγματευτούμε. Είναι θέμα απόφασης πια. Δηλαδή να δοθεί ο χρόνος, ούτως ή άλλως ο κεντρικός τραπεζίτης της Ευρώπης έχει δώσει χρόνο 6 μηνών στην κυβέρνηση, στην ελληνική. Έτσι, θα πρέπει όμως η ελληνική κυβέρνηση να το ζητήσει. Και ρωτώ, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος κατηγορεί το μνημόνιο ότι έχει επιφέρει ανθρωπιστική κρίση, θα ζητήσει εγγράφως την παράτασή του? Μάλιστα. Καλό το ερώτημα που βάζετε, κυρία Ξαφά. Με το ερώτημα αυτό θα πάμε και στο πολιτικό μας τραπέζι σε λίγο. Αλλιώς δεν βγαίνει, λέτε, η χώρα. Γιατί οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι βγαίνει το πρόγραμμά τους. Μπορούν να αντέξουν δηλαδή μέχρι τον Μάρτιο, βγάζοντας ρευστό μέσα από την κυκλοφορία ομολόγων στις ελληνικές τράπεζες, όπως έχει κάνει δηλαδή τώρα και η προηγούμενη κυβέρνηση. Θα απορροφήσουμε, με άλλα λόγια, όλη τη ρευστότητα που υπάρχει και που κανονικά θα έπρεπε να πάει στον ιδιωτικό τομέα. Όσοι έχει απομείνει, διότι έχουν μειωθεί και οι καταθέσεις σημαντικά. Και τον Μάρτιο έχουμε μια μεγάλη πληρωμή που χρωστάμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτή πώς θα πληρωθεί? Βγαίνει όμως το πρόγραμμα με τον τρόπο που λένε. Ναι, μιλάτε για ρευστότητα στην αγορά, την οποία δεν τη βλέπει και η αγορά. Θα είναι εις βάρος της ανάκαμψης όλο αυτό. Μάλιστα, θα καθυστερεί στην ανάκαμψη. Αλλά θα κρατήσει τη χώρα όρθια. Προς το παρόν. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ξαφά, που ήσασταν κοντά μας. Καλημέρα.